και καλώς ήρθατε στο γυροστοίχημα από τον gazda.gr. Είμαι ο Γιάννης Αλισανδράτος και σήμερα θα ασχοληθούμε με την αναμέτρηση που ολοκληρώνει την προημιτελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μεταξύ της οικοδέσποινας Γαλλίας και της ευχάριστης έκπληξης Ισλανδίας. Η αναμέτρηση λαμβάνει χώρα στο Stade de France του Παρισιού στις 10. Πάμε στην πρώτη κατά σειρά μας κάρτα για να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί το σετ των αποδόσεων αλλά και τις βασικές στοιχηματικές αγορές που αφορούν το παιχνίδι. Η νίκη της Γαλλίας παίζεται στο 1.28, η ισοπαλία τιμάται στο 4.25 και η νίκη των Ισλανδών κοστολογείται στο 8.5. Το under βρίσκεται στο 1.65, ενώ το over στο 1.85. Η Γαλλία δεν έχει πείσει με τις μέχρι τώρα εμφανίσεις της, αλλά με τη διοργάνωση να μπαίνει σε κρίσιμη καμπή, περιμένουμε να παρουσιάσει βελτίωση και να αποδείξει στο χορτάρι ότι δικαίως προσφέρεται ως το φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου. Σε αυτό, συνενίκη αλλαγή σχηματισμού που αναμένεται να κάνει απόψε ο Didier Deschamps λόγω της απουσίας του τιμωρημένου Καντέ. Τη θέση του τελευταίου, κατά πάσα πιθανότητα, θα πάρει ο Κομάν και έτσι το συντηρητικό 4-3-3 με τους τρεις καθαρούς κόφτες θα μετατραπεί σε 4-2-3-1, σύστημα το οποίο ταιριάζει περισσότερο στους τρικολόρ. Από την άλλη, η Ισλανδία αποτελεί αδιαμφισβήτητα την ευχάριστη έκπληξη του φετινού Euro και στη συγκεκριμένη αναμέτρηση δεν έχει τίποτα να χάσει. Ομαδικότητα, αντιάκοπο τρέξιμο και συμπαγής άμυνα, τα χαρακτηριστικά που οδήγησαν την ομάδα του Λάκερμπακ στους 8 της διοργάνωσης. Περιμένουμε από τη Γαλλία να ελέγξει το παιχνίδι και να φτάσει στη νίκη, αλλά η απόδοση του Άσου δεν έχει ιδιαίτερη αξία. Αναζητώντας το κάτι διαφορετικό, θα πάμε στην επιλογή του goal-goal, θεωρώντας ότι και η Ισλανδία θα καταφέρει να βρει φάση στο match και ενδεχομένως να σκοράρει. Ούτως ή άλλως, οι νησιώτες έχουν εμφανιστεί ιδιαίτερα ουσιαστικοί σε αυτό το κομμάτι. Η σχετική απόδοση βρίσκεται στο ελκυστικότατο 2.25. Όσον αφορά τα ειδικά στοιχήματα, θα ποντάρουμε στον ζεστό Αντουάν Γκριεσμάν, ώστε να σημειώσει το πρώτο τέρμα της αναμέτρησης σε απόδοση 4. Κάπου εδώ, ακόμα ένα γυροστοίχημα έφτασε στο τέλος του. Παράλληλα, ολοκληρώσαμε και τις αναλύσεις μας για την προημιτελική φάση του Euro 2016. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο με την ακτινογραφία των 4 ομάδων που βρίσκονται στα ημιτελικά. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.